Αμέσω μετά την εκτέλεση του έργου τη ανάπλαση του οδοστρώματο στου περιαστικού Δήμου των Χανίων, προπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται, ο Παναγιώτη Σιμανδυράκη υπέγραψε το πρωί μια νέα σύμβαση με τον ανάδοχο, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην ασφαλτόστρωση δρόμων του κέντρου αλλά και πλησίων τη πόλη. Είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονό ότι κλείνοντα την πρώτη μεγάλη εργολαβία ύψου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζουμε αμέσω, χωρί καμία διακοπή, το μεγάλο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το οποίο το βλέπουν καθημερινά οι πολίτε μπροστά του. Με τα 4,7 εκατομμύρια και με έμφαση αυτή τη φορά στη Δημοτική Ενότητα Χανίων, απαντάμε σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Οι εργασίε ξεκινούν άμεσα και έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίηση στα δύο χρόνια. Με τον εργολάβο να αναφέρει ότι θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα. Η συγκεκριμένη εργολαβία κατά κύριο λόγο είναι στο Δήμο Χανίων, είναι κεντρική δρόμη. Ε, Όπω έχετε δει, τα τελευταία τέσσερα χρόνια προσπαθούμε στο κεντρικό δίκτυο ε, να, να αποκαταστήσουμε το κεντρικό δίκτυο το οποίο είχε μείνει στάσιμο για πολλά χρόνια. Έχουν ασφαλτοστρωθεί ήδη πάρα πολλοί κεντρικοί δρόμοι όπως η Κιδονία, η Σκαλίδη, η Γογονή, η Μάρκου Μπότσαρη, η Γουμένου Γαβριήλ, η Ντουνόπαπα, η Κύπρου, Συνεχίζουμε λοιπόν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Τι επόμενε ημέρε θα ακολουθήσει ακόμα μία σύμβαση επίση 4 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση των πεζοδρομίων τη πόλη, για να αλλάξει η εικόνα όπω επιτάσσει ο σύγχρονο ευρωπαϊκό ιστό. Τι επόμενε μέρε θα υπογράψουμε μία ακόμα σύμβαση ύψου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων. Ένα πάγιο αίτημα, μία μεγάλη ανάγκη του Δήμου Χανίων έρχεται ξανά με μια πολύ μεγάλη εργολαβία που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε δύο Δήμος χανίων και τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες εργασίες. Τα ποσά για την οδοποιία του Δήμου Χανίων είναι πολύ μεγάλα το τελευταίο διάστημα και ακολουθεί ακόμη 1.800.000 ευρώ για έργα οδοποίας με επίστρωση τσιμέντου σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων.